Λέω σήμερα να ξεκινήσω με τον εκλεκτό κύριο Χαράλαμπο Κουρουνδή, ο οποίος είναι διδάκτορας και διδάσκων στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στον ενιαίο σύλλογο των διδασκόντων εκεί. Και λέω να ξεκινήσω με το Αριστοτέλειο, διότι βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα το Αριστοτέλειο, ως απίθαρχοι και οι καθηγητές και οι φοιτητές. Για το Σύνταγμα κουβέντα βέβαια. Κύριε Κουρουνδή, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Σε εσάς, τους ακροατές και στις ακροατρίες σας. Να είστε καλά. Κύριε Κουρουνδή, το ερώτημα είναι πολύ απλό, αν θέλετε, στα όρια του λαϊκισμού. Και τι σας κόφτει εσάς στα δημόσια πανεπιστήμια και κάνουν καταλήψει φοιτητές, οι καθηγητές λένε ότι είναι λάθος και ταυτοχρόνως αρνούνται πολλοί από αυτών τηλεεξετάσεις, όταν το νομοσχέδιο αφορά τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σας αφορά? Μας αφορά και μας αφορά πολύ. Μια διόρθωση μόνο για να μην υπάρχει παρεξήγηση αναφορικά με τον τίτλο διδάσκων. Είμαι στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Νομική, είμαι διδάκτορας και συνδιδασκαλία βεβαίως, αλλά δεν είμαι τυπικά μέλος της νομικής του Απιθύτα. Λεπτομέρεια. Επί της ουσίας σε αυτό που λέτε. Είναι πολύ κρίσιμο, να το εξηγήσω απλά για να γίνει αντιληπτό σε όλους και όλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, το ότι η ενδεχόμενη νομιμοποίηση της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων θα σημάνει ότι αυτά τα πανεπιστήμια θα πρέπει να μοιραστούν τη χρηματοδότηση των δημοσίων πανεπιστημίων. Θα πρέπει να πάει και σε αυτά. Οπότε σημαίνει ότι τα ήδη υποχρηματοδοτούμενα δημόσια πανεπιστήμια, και όταν λέμε υποχρηματοδοτούμενα μιλάμε σε δραματικό βαθμό, σε βαθμό που να μην μπορούν οι υποδομές τους να λειτουργήσουν κανονικά, ενώ το ρεύμα, η καθαριότητα και τα τέτοιου είδους λειτουργίες. Αυτά λοιπόν τα ελάχιστα κονδύλια που δίνονται τώρα θα πρέπει να δοθούν, να επιμεριστούν και στα ιδιωτικά, τα λεγόμενα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, διότι ιδάλλως θα υποθεί από την πλευρά τους ότι υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός από την πλευρά των δημόσιων πανεπιστημίων. Λέω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό και μπορεί να είναι κατανοητό από τον καθένα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια υποβάθμιση, εννοείται, των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων. Υπάρχει μια τεράστια αδικία που γίνεται σε βάρος των φτωχών παιδιών, τα οποία έχουν διέξοδο μόνο στο δημόσιο πανεπιστήμιο και έχουν αυστηροποιηθεί πολύ οι όροι πρόσβασής τους μέσω της ΕΒΕ, της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, που είναι κάτι πιο σκληρό και δεν το ξέρει ο κόσμος, πιο δύσκολο να το περάσει κάποιος από τη βάση της 10, ενώ για το πλούσιο παιδί, το παιδί της πλούσιας οικογένειας, για να είμαι ακριβής, η πρόσβαση είναι κατ' ουσίαν ελεύθερη. Πληρώνει και μπαίνει όπου θέλει. Στο κολέγιο, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο λεγόμενο μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο, το ιδιωτικό δηλαδή πανεπιστήμιο, αύριο αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, και μεσαύριο αν αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του Συντάγματος που έχει πει η κυβέρνηση ότι θα ανοίξει αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης από τον Νοέμβριο που είναι εφικτό συνταγματικά, θα το κάνει και θα προσπαθήσει να επιβάλλει, η ίδια το έχει πει, όχι εγώ, δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια. Άρα έτσι, αν περάσουν αυτά τα σχέδια, θα έχει συμπληρωθεί το παζλ. Δεν μου λέτε και... Ένα παζλ που θα είναι ελεύθερη πρόσβαση για τους πλούσιους με βάση το πορτοφόλι, πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση για όλους τους υπόλοιπους με το ίδιο κριτήριο, αλλά λειτουργώντας αντίστροφα. Ο συνταγματικός νομοθέτης, κύριε Κουρουνδή, και το ξέρετε καλύτερα από εμένα γιατί υπηρετείτε τη νομική επιστήμη, δεν προσδιορίσε τυχαία και αυθαίρετα την δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση για πρόσβαση όλων των Ελλήνων ισότιμα και μάλιστα στο σκληρό πυρήνα του Συντάγματος. Και αυτός ο νομοθέτης ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, επί δικής του κυβερνήσεως νομοθετήθηκε αυτό. Και μετά βεβαίως με τις τροποποίησεις του. Το ερώτημα με το οποίο θέλω να κλείσουμε είναι πολύ απλό. Απαγορεύει ή δεν απαγορεύει το Σύνταγμα ρητά την ίδρυση
και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Διότι η ερμηνεία ότι απαγορεύεται από το Σύνταγμα η ίδρυση ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου, αλλά δεν απαγορεύεται από το Σύνταγμα η μετεγκατάσταση ήδη λειτουργώντος ιδιωτικού πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλου κράτους, και αυτή μπάζει ως ερμηνεία. Να σας πω. Το άρθρο 16, παράγραφος 8, ορίζει ότι η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Αν ήταν μόνο αυτό, θα μπορούσε κάποιος με μια γραμματική, μια στενά γραμματική ερμηνεία, να πει ότι ωραία, μιλά για σύσταση όμως, οπότε δεν μιλά για λειτουργία. Αυτά έχουν συστηθεί αλλού έξω και έρχονται να λειτουργήσουν σε εμάς. Για να δούμε τι λέει το άρθρο 16, παράγραφος 5, εδάφιο 1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Παρέχεται, άρα όχι απλά σύσταση, σύσταση και λειτουργία, και διέπεται από την αρχή ως το τέλος, από το α ως το ω. Και αυτό συμπληρώνεται στην έκτη παράγραφο από την πρόβλεψη: οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Άρα μια συστηματική ερμηνεία όλων αυτών των διατάξεων δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνείας ή παράκαμψης. Και κάτι τελευταίο θέλω σήμερα, κύριε Κουρουνδή. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή για τις τηλεεξετάσεις και έχουν βγει και διάφορα φρουτάκια. Είτε είναι τεχνητή νοημοσύνη, το πείραμα που έκανε καθηγητής, είτε είναι οι λίτες ηλεκτρονικοί, επαμοιβή. Εδώ τι γίνεται? Είναι προφανέστατο ότι αυτό, αυτή η εγκύκλειος που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας είναι μια εγκύκλειος η οποία αποσκοπεί στο να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες από τις κινητοποιήσεις, τις καταλήψεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια όλης της χώρας με τεράστιες πλειοψηφίες μέσα από γενικές συνελεύσεις των φοιτητών και των φοιτητριών, και κάνει, προωθεί έναν τρόπο ο οποίος είναι προφανέστατα διαβλητός, όπως λέτε κι εσείς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Και το ChatGPT και επίσης δεν έχεις και πραγματικό έλεγχο, γιατί έχει τύχει να κάνω αρκετές φορές και επιτηρήσεις σε εξετάσεις μέσω τηλεκπαίδευσης. Κοιτάζει κάποιος άνθρωπος κάτω, ακόμα και αν έχεις βάσιμη υποψία ότι έχει σκονάκι, ας πούμε, στα πόδια. Τι θα πεις, θα τον κόψεις επειδή έχεις βάσιμη υποψία? Και αν κοιτούσε γιατί έχει μια τρίχα στο παντελόνι, τι θα κοπεί η τζάμπα? Δεν είναι εφικτή η διαδικασία με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνονται διαζώσεις και τα μαθήματα και οι εξετάσεις. Χωρίς αυτόν φυσικά να σημαίνει, αλλά αυτό είναι μια άλλη και τεράστια συζήτηση, ότι οι εξετάσεις είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά τι έχει μάθει ο φοιτητής και η φοιτήτρια. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιου είδους προβληματισμός από το Υπουργείο. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι μια προσπάθεια να χτυπηθούν οι κινητοποιήσεις των φοιτητών και των φοιτητριών. Αυτό είναι η λογική, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη συζήτηση την άνοιξε η κυβέρνηση, γνωρίζοντας φυσικά ότι γίνεται εν μέσω εξεταστικής, και άρα αυτό σημαίνει, και επειδή πολύ καλά γνώριζε φυσικά ότι θα υπάρξουν κινητοποιήσεις, ότι θα μπορέσει να εκβιάσει με αυτόν τον τρόπο. Διότι ποιος επίγον λόγος υπήρχε ώστε να νομοθετηθεί αυτό τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, να ανοίξει αυτού του είδους συζήτηση ήδη από τα Χριστούγεννα εν μέσω επικείμενης εξεταστικής? Μάλιστα. Είναι το ίδιο πράγμα όπως την ίδια περίοδο, ακριβώς 3 χρόνια από φέτος, είχε ανοίξει τη συζήτηση για την πανεπιστημιακή αστυνομία, και μάλιστα όχι εν μέσω εξεταστικής μόνο, αλλά και εν μέσω COVID και πανδημίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και τότε
κινητοποιήσεις των φοιτητών και των φοιτητριών σε μια δύσκολη περίοδο από υγειονομικής άποψης και σε καταπαράβαση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλεγε ότι μην κατεβάζετε νομοσχέδια τα οποία είναι σοβαρά σε περιόδους που υπάρχει πρόβλημα δημόσιας υγείας και δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς διαμαρτυρίας. Διότι η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση μπορεί να προωθεί οποιοδήποτε νομοσχέδιο, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει κανονικά υπόψη της και το τι λέει η κοινωνία ως προς αυτό. Και οι διαμαρτυρίες και οι κινητοποιήσεις και όλα αυτά έχουν μια θέση και αυτή ένα ρόλο μέσα στην, μέσα στη δημοκρατία. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λειτουργεί ασφυκτικά, όχι μόνο για το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά και για τα ίδια τα δημοκρατικά δικαιώματα. Χαρά Λαμποσκουρουνδής, θέλω να τον ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Πήραμε μια γεύση του πώς έχουν τα πράγματα εντός ακαδημαϊκής κοινότητας. Καλημέρα, κύριε Κουρουνδή. Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.